κάνει το 44χρονο αγρότη Χρήστο Παπατραϊανό να ξεχωρίζει είναι η βαθιά γνώση για το αντικείμενο της δραστηριότητάς του. Σήμερα καλλιεργεί πάνω από 400 στρέμματα από ρόνα, εκ των οποίων τα 220 είναι αφιερωμένα στο μήλο. Από τον πατέρα του παρέλαβε 200 στρέμματα που καλλιεργούνταν με σιτηρά, τριφύλια, καλαμπόκια. Κύριε, καλλιέργεια είναι το μήλο, έχουμε 100 στρέμματα ροδάκινα, βιομηχανικά και 10 στρέμματα έχουμε νεκταρίνια και έχουμε και 100 στρέμματα κεράσια. Εκτός από τα μήλα, για τα οποία έχουν δοκιμαστεί δεκάδες κλόνοι και καλλιεργούνται σε πάνω από 10 διαφορετικές ποικιλίες, δείχνει την ίδια φροντίδα για 100 στρέμματα κεράσια και άλλα 100 στρέμματα με βιομηχανικά ροδάκινα. Καινούργιες ιδέες, καινούργιες φυτεύσεις, καινούργιες ποικιλίες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, να βγάζουμε και καλή ποιότητα. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του. Οι μισές εκτάσεις είναι καλυμμένες με αντιχαλασικά δίχτυα και μέσα στα επόμενα χρόνια θα καλυφθούν και τα υπόλοιπα 200 στρέμματα. Είναι ενταγμένο στο κομφούζι, ενώ συμπληρωματικά οι οπορώνες που είναι γεμάτοι με παγίδες παρακολουθούνται συστηματικά ώστε οι ψεκασμοί να γίνονται στοχευμένα και στην ώρα τους. Σημαντική καινοτομία στην καλλιέργεια μήλων είναι και το χημικό αρέωμα, με το οποίο έχει περιορίσει σχεδόν 60% τα εργατικά κόστη της εκμετάλλευσης, η οποία προσεγγίζει έναν κύκλο εργασιών της τάξης των 700.000 ευρώ. 6 τρακτέρ εφοδιασμένα με όλα τα απαιτούμενα παραλκόμενα και 3 φορτηγά αποτελούν το μηχανοκίνητο στόλο του Χρήστου Παπατραϊανού. Τα βιτία είναι τελευταίας τεχνολογίας, είναι ηλεκτροστατικά, είναι με υπολογιστές, με GPS πάνω, για να προλάβουμε να ρίξουμε το κοστολόγιο. Στα σχέδια του είναι επίσης, σε ορίζοντα πενταετίας, θα έχει χτίσει ψυγείο και συσκευαστήριο, έτσι ώστε να βάλει δική του ετικέτα στην παραγωγή του και να διαθέτει επώνυμα τα προϊόντα του στην αγορά. Ο Χρήστος Παπατραϊανός είναι ο αγρότης της χρονιάς για το 2020.